ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Το παιχνίδι που ξεκίνησε με τον Φελίπε Ριμπέιρο να στέλνει την μπάλα στον Κοσμά και από εκεί Ρώμο. Είναι καλή η πάσα, θέλει στηρίγματα τώρα όμως ο Ρώμο. Παρά το ύψος του είναι ιδιαίτερα ταχύς. Ρώμο για τον Μαλεκίδη στην περιοχή, σέντρα, περνάει το πλασέ, η μπάλα έξω. Να βλέπει τον Μαλεκίδη η σέντρα που έγινε. Στην περιοχή ο Μαλεκίδης προσπάθησε για κεφαλιά, διαμαρτυρήθηκαν για χέρι της Καρμιώτισσας. Ξοβαλάντης Θεουλή υποδεικνύει φάουλ εδώ, κεφαλιά, υπάρχει χέρι από τον Κοσμά. Τώρα για τον Μπαρκάν, από εκεί η μπάλα για τον Ρέινολτς, έψαξε και πάλι τον Μαλεκίδη με κάθε την παλιά. Εδώ. Προσπάθεια από το Ρέινολτς και να περάσει κάθε την παλιά. Μπαρκάν εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά ο Γκατσεύσκι. Ξανά το φάουλ από τον Μπαρκάν στο δεύτερο δοκάρι ο Ισμαήλ Σάσι. Ο Γκατσεύσκι θα διώξει. Άλλαξε με τον Σάσι το 1-2. Σάσι καλή παλιά για τον αδελφό του τον Ισμαήλ Σάσι. Το γύρισμα ο Μπαρκάν 0-1. Στο 28 η Καρμιώτισσα θα ανοίξει το σκορ. Εξαιρετικός ο συνδυασμός για την ομάδα της Καρμιώτισσας που κατέληξε στο σούτ του Μπαρκάν, ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ. Να δούμε τώρα τον Σάσι με τον Κυριάκου. Σάσι περνάει, γυρίζει για τον νεοφύτου. Σούτ διαγώνιο, δοκάρι. Ξανά ο Σάσι πώς πέρασε από τον Κυριάκου. Κοντρόλαρε ο νεοφύτου, επιχείρησε το σούτ στη ρίζα της δοκού. Ο Γκατσεύσκι εδώ βλέπει φάουλ που έγινε από τον Κυριάκου, ο οποίος θα δει και την κίτρινη κάρτα. Εδώ πολύ δυνατό μαρκάρισμα στον Χρήστου. Στον Ντένινγκ κράτησε την μπάλα. Ο Ντένινγκ έγινε φάουλ εκεί από τον Πέρες. Φαίνεται ότι δεν πάτησε καλά εκεί το αριστερό του πόδι. Με πολύ φάλτσο η κεφαλιά πάνω από την εστία. Πρώτα όμως ο Χρυσοβαλάντης Θεουλή έχει υποδείξει φάουλ του Μπάλαζιτς. Νομίζω μονομάχησε εκεί ψηλά με τον Μαλεκίδη. Το φάουλ εδώ. Πάσα για τον Ρώμο, για τον Σάσι. Τώρα για τον Ρέινολτς και πάλι για τον Σάσι. Κάθε την παλιά για τον Ρώμο. Μεγάλη ευκαιρία. Έξω. Είναι λίγο πιο μπροστά. Να δούμε το σούτ που γίνεται. Η μπάλα περνάει έξω. Σε μια διαγώνια παλιά βρίσκοντας τον Λουσέρο. Αυτός για τον Κυριάκου κατέβασε. Και πάλι για τον Λουσέρο που έχει χώρο για σέντρα. Είναι καλή κεφαλιά, η μπάλα γκολ. 1-1. Είναι ο Θεοδόρου αυτός που ισοφαρίζει σε 1-1 για την Ένωση. Συνεχίζει στο σκοράρισμα. Εδώ κοιτάξτε, ο Θεοδόρου τρυπώνει στην περιοχή. Η κεφαλιά που γίνεται στριφτή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Τούμπα. Να δούμε τον Ντένινγκ, προσπαθεί, μένει όρθιος για τον Μουλαζίμι, έτοιμος για σέντρα αυτός, την επιχειρή είναι καλή. Ο Ουντόλζη την κεφαλιά, έξω η μπάλα. Σέντρα από τον Μουλαζίμι, η κεφαλιά που έγινε από τον Ουντόλζη. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον. Να δούμε τον Μπαρκάν τώρα για τον Μαλεκίδη, ο οποίος θα κάνει την παράλληλη παλιά, θα προλάβει την τελευταία στιγμή. Ο Μαλεκίδης στη συνέχεια κάνει φάουλ. Βλέπει την κίτρινη κάρτα ο Μαλεκίδης. Εδώ η πάσα του Μπαρκάν για τον Μαλεκίδη, η σέντρα την τελευταία στιγμή. Ο Μαϊσουράτζε θα κάνει το τάκλιν και θα προλάβει την παραβίαση. Πήρε μπάλα ο Λουσέρο, έψαξε τον Ουντόντζη. Ο Ντένινγκ που έκανε φάουλ και θα δει την κίτρινη κάρτα. Για να δούμε εδώ και πάλι με τον νεοφύτου.
Σέντρα στην περιοχή ο Μπαράνοφ, απομακρύνει ο Ριμπέιρο. Έχει ανέβει ο Λουσέρο, αυτόν έψαξε. Η μπάλα κατέληξε στον Λουσέρο, η σέντρα είναι καλή, η κεφαλιά, η μπάλα έξω από τον Θεοδόρου, τον σκόρερ του τέρματος της Ένωσης. Η κεφαλιά στο 70 περνάει μακριά από την εστία του Τούμπα. Μαλεκίδη και πάλι για το Σάση στην περιοχή, ο Ισμαήλ Σάση, η σέντρα είναι καλή, δεν πρόλαβε ο Ρώμο. Μεγάλη ευκαιρία για την Καρμιώτισσα που ετοιμάζει και αλλαγή. Ο Μόμο Σάση τώρα προσπαθεί εκεί να βρει χώρο για σέντρα, αλλεπάλληλες προσποιήσεις για τον νεοφύτου. Φάουλ που έγινε από τον μέσο της Καρμιώτισσας που θα δει την κίτρινη κάρτα. Χαράλαμπε, να σε ακούσουμε. Ο ποδοσφαιριστής της ομάδος των Πολεμιδιών, εδώ το φάουλ που έγινε. Και εδώ νωρίτερα η κίνηση από τον Σάση, η σέντρα, ο Ρώμο δεν μπορεί. Θεοδόρο από τους πιο δραστήριους ποδοσφαιριστές. Ο πιο δραστήριος. Ναι. Φάουλ το οποίο κερδίζει τώρα η Καρμιώτισσα. Το μαρκάρισμα από τον Μουλαζίμι πάνω στον Μπαρκάν. Μπαρκάν εκτέλεσε, η κεφαλιά, η μπάλα περνάει έξω. Εδώ ξανά έρχεται με... Ρέινολτς, ψηλά η μπάλα, ο Ντόντζι Πέρες. Πάσα τώρα για τον Θεοδόρο που βγαίνει μόνος του απέναντι από τον Τούμπα. Θεοδόρου το πλασέο, Τούμπας λέει όχι, φάση που συνεχίζεται. Ο Μπαράνοφ απομακρύνει. Εδώ κανένα offside, το Θεοδόρου φεύγει πίσω από την άμυνα. Το πλασέ από τον Θεοδόρου θα προλάβει ο Τούμπας. Πρόλαβαν οι της Ένωσης, Ριμπέιρο τώρα για τον Ουντόντζι. Στον Λουσέρο η σέντρα είναι καλή, στο δεύτερο δοκάρι το πλασέ, 2-1. Το παραλείπνει με τον Μαρκόφσκι, την χρυσή αλλαγή του Κάρλος Φερέρ που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με το πλασέ. Εδώ ξανά ακούμπησε την μπάλα ο Μπαράνοφ για να καταλήξει όπως έπρεπε η μπάλα στα πόδια του Μαρκόφσκι, για να την στείλει στα δίχτυα με το δεξί πλασέ. Φάουλ που εκτελέστηκε σε θέση offside, δεν υπάρχει η φάση. Αποδείχθηκε εδώ να δούμε η κεφαλιά που γίνεται σωστά από τον παίκτη της Καρμιώτισσας, ο Μπαράνοφ, σε θέση offside. Ρέινολτς Χρήστου για την Καρμιώτισσα που επιμένει. Χατζηβασίλης για το Ρέινολτς, η σέντρα σουτ, κεφαλιά 2-2. Η κεφαλιά από τον Μαλεκίδη στο 95. Αμαρκάριστος, ξανά κοιτάξτε, κάνει κίνηση ο Μαλεκίδης. Η σέντρα από το Ρέινολτς λίγο πριν από το σημείο του πέναλτι, στριφτή κεφαλιά από τον Μαλεκίδη. Καρμιώτισσα που ισοφαρίζει. Και τελευταίο σφύριγμα από τον Χρυσοβαλάτη Θεουλή. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% μπόνους πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.